Άντε να πάρεις φόρους όταν κανείς πια δεν ξοδεύει, όταν ο συνταξιούχος δεν έχει για να ξοδέψει, όταν ο εργαζόμενος ξέρει ότι θα του κόψουν κι άλλο, όταν και αυτός που έχει να ξοδέψει από την αρνητική ψυχολογία της αγοράς προτιμά να κάθεται πάνω στα λεπτά του, σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει, μην ξοδέψουμε ακόμα τώρα. Και τελικά ξένες επενδύσεις δεν έχουμε για να πέσει χρήμα και υπάρχει αυτή η ανιδρία στην αγορά. Αυτή η απόλυτη εγκατάλειψη. Το γεγονός ότι δεν κουνιέται φύλλο, ότι δεν κυκλοφορεί το χρήμα. Και έτσι συνεχίζουν και εξοντώνουν την αγορά, δεν την εξηγαίνουν. Και όμως επιμένουν στην ίδια πολιτική. Πέρσι μας έλεγαν ότι με την πολιτική που ακολούθησαν θα μας έσωναν. Σήμερα είδαν ότι αυτή η πολιτική δεν βγαίνει, δεν αποδίδει. Το χρέος τελικά μεγαλώνει και αποφάσισαν ξανά να μας σώσουν. Αυτή τη φορά πώς, προσπαθώντας να διορθώσουν μερικά από τα λάθη τα οποία παραδέχονται τώρα ότι έκαναν πέρσι, αλλά χωρίς να αλλάξουν ουσιαστικά την πολιτική. Το Μάρτιο μας είπαν, όταν είχαμε το πρόβλημα με το χρέος, ότι η επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους του μνημονίου και η μείωση του επιτοκίου, θυμάστε από τις Βρυξέλλες 25 Μαρτίου η Σύνοδος Κορυφής, ότι επιμηκύναμε το δάνειο, μειώθηκε το επιτόκιο και ότι αυτό θα μας έσωζε. Τώρα συνειδητοποιούν ότι ούτε αυτό αρκεί και μας εμφανίζουν καινούρια μερεμέτια. Και σήμερα ακούσαμε τον κύριο Παπανδρέου και δεν καταλάβαμε. Σε ποια ράγε χώρα αναφέρεται ο κύριος Παπανδρέου στην Ελλάδα, είναι σίγουρος? Εμφάνισε τη χώρα μας περίπου ως γη της επαγγελίας και απλώς ανέγνωσε μια έκθεση ιδεών εκτός τόπου και χρόνου. Μιλάει, προσέξτε, μιλάει ο κύριος Παπανδρέου για ηλεκτρονικά σχολεία. Μιλάει για ηλεκτρονικά σχολεία όταν κλείνουν τα σχολεία. Μιλάει για εξυγίανση νοσοκομείων όταν σε μεγάλα νοσοκομεία απειλούν να σταματήσουν οι εφημερίες. Μιλάει για θεαματική μείωση του ελλείμματος όταν η κυβέρνηση πήρε τεράστιο πακέτο μέτρων και τα μισά έχουν πάει τελείως χαμένα.